κοιτάξτε, κάναμε μια συνάντηση η οποία νομίζω ήταν πάρα πολύ ουσιαστική και επικοδομητική με το Σύλλογο των Εργαζομένων στην βιομηχανία της Ζάχαρης και παρόν στη συνάντηση ήταν και ο Διευθυντής του Εργοστασίου. Το συμπέρασμα τουλάχιστον που εμείς βγάζουμε είναι ότι η ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης μπορεί να στηριχθεί, μπορεί και πρέπει να παραμείνει στο δημόσιο και μπορεί να συνεχίζει να στηρίζει την περιοχή. Για να το καταφέρει αυτό θέλει ένα ισχυρό διεκδικητικό πλαίσιο της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έλεγα ειδικότερα χρειάζεται από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και μέσα από μια ισχυρή διαπραγμάτευση εν ώψη της νέας ΚΑΠ να στηριχθούν οι τεφλοπαραγωγοί του νομού Εύρου που είναι η βάση, το θεμέλιο για τη λειτουργία της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Αν δεν έχουμε τεφλοπαραγωγούς, διότι οι αγρότες δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τέφλα γιατί δεν έχουν προοπτική, δεν τους αποφέρει κανένα εισόδημα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει και η βιομηχανία ζάχαρης. Επομένως, το πρώτο πράγμα είναι να στηρίξουμε τον τεφλοπαραγωγό. Και το παράδειγμα της Φιλανδρίας που ζήτησε εξαίρεση και την επέτυχε την εξαίρεση αυτή και μπορεί να δίνει εθνική επιδότηση στην τεφλοπαραγωγή της, πρέπει και εμείς να το αξιοποιήσουμε θετικά για μια διεκδικητική πολιτική απέναντι στους τεφλοπαραγωγούς και μια διεκδικητική πολιτική η οποία θα στηρίξει την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Γιατί είναι κρίσιμο θέμα αυτό, κρίσιμο θέμα για όλη τη χώρα, για την παραγωγική βάση της χώρας, αλλά και κρίσιμο θα έλεγα για τον νομό. Κρίσιμο για την απασχόληση στην περιοχή, κρίσιμο για την αγροτική παραγωγή και την προοπτική της. Αυτά τα χρήματα δεν πρέπει να τα βλέπουμε με ένα στενό τρόπο, διότι υπάρχουν χρήματα που δίνεις και έχουν πολλαπλασιαστική επενδυτική προοπτική. Δηλαδή δίνεις 1 ευρώ και παίρνεις 10. Αν τα χρήματα αυτά εμείς τα επενδύουμε για να αναπτύξουμε την τεφλοπαραγωγή μας, στηρίζουμε το αγροτικό εισόδημα, στηρίζουμε μια ολόκληρη περιοχή, στηρίζουμε την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, στηρίζουμε επομένως την εχώρια παραγωγή μας έναντι των εξαγωγών, δίνουμε δυνατότητες να υπάρχει εξαγωγική προσπάθεια στη χώρα. Άρα, όταν 1 ευρώ το δίνεις παραγωγικά, επενδυτικά, αναπτυξιακά, αυτό έχει όφελος και σου επιστρέφει πολλαπλάσια και στο ίδιο το δημόσιο. Άρα, εδώ μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητες, ναι, υπάρχουν χρήματα και αυτά τα χρήματα μπορούν να πιάσουν τόπο. Πρέπει να γίνουμε όμως πολύ γρήγορα ταχύτητες, γιατί στην επόμενη χρονιά ίσως και να μην... Διότι τρέχει ένας διαγωνισμός και αυτός ο διαγωνισμός μπορεί να αποδειχθεί, ας πούμε, να τον βγάλουν ότι είναι γόνιμο στο τέλος και αυτό η εταιρεία, δεν ξέρω ποια θα είναι, που θα αγοράσει την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, θα την κλείσει και να αξιοποιεί μόνο εμπορικά τη ποσόστοση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχετε δίκιο, το λέω γιατί έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι είναι πράγματι ο χρόνος δεν υπάρχει. Τώρα πρέπει να δράσουμε ως χώρα και να δράσουμε πολύ γρήγορα. Ήταν θαυμάσια πράγματα, εξαιρετικά πράγματα, αρκετά διαφωτιστικά, πολύ μάλλον διαφωτιστικά. Ήταν μια συνάντηση, θα έλεγα, πάρα πολύ επικοδομητική για μας και πάρα πολύ γόνιμη. Το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι ο Εύρος σαν νομός συνολικά καταραίει, αν δεν έχει καταρρεύσει και ειδικότερα έχει οδηγηθεί σε κατάρρευση το βόρειο τμήμα του Εύρου που αν θέλετε είναι και εθνικά το πιο κρίσιμο μέρος του Εύρου για την συνολική προοπτική μας ως χώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει από την συνάντηση αυτή και άρα χρειάζονται πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε αυτό το νομό
και ιδιαίτερα το βόρειο τμήμα του, να το στηρίξουμε, να το αναβαθμίσουμε, να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του και να ανοίξει καινούργιες προοπτικές. Εμείς σε αυτήν την κατεύθυνση θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες και μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής. Αλλά βεβαίως είπα και στους φορείς εδώ, στους εκπροσώπους των φορέων, ότι το πιο ουσιαστικό και το πιο θεμελιώδες είναι να κινητοποιηθούν οι ίδιοι πολίτες στο Βόρειο Εύρο, να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους, να αναπτύξουν μεγάλους αγώνες και να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και τα προβλήματά τους. Αυτό είναι η βάση για να ανοίξει ένας δρόμος θετικής επίλυσης των προβλημάτων. Από εκεί και πέρα βεβαίως το θέμα που έχει η χώρα είναι πολιτικό. Καταξοχήν πολιτικό. Δεν μπορεί να υπάρξουν καλύτερες προοπτικές για την Ελλάδα και για τις περιφέρειες της Ελλάδας αν δεν έχουμε μια μεγάλη θετική προοδευτική ανατροπή στη χώρα. Και αυτό σημαίνει κυβέρνηση της αριστεράς. Να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση Σαμαρά, μια κυβέρνηση παραδομένη στα Τρόικα και να περάσουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο για την Ελλάδα, να αλλάξουμε, που λέει ο λόγος, σελίδα με μια κυβέρνηση αριστεράς, η οποία θα κάνει μια προσπάθεια για τη χώρα έξω από την Τρόικα, έξω από τα μνημόνια, μια προοδευτική προσπάθεια με σοσιαλιστική προοπτική και ορίζοντα.